Γεια σας. Όλο αυτό για μένα. Ναι! Πάντως αντικειμενικά δεν έκανα κάτι πολύ δύσκολο. Ήρθα απλώς από εκεί εδώ. Δεν... Στο πατινάζ δηλαδή στην ίδια απόσταση κάνουν άξελ, τόλου λιγότερο τους χειροκροτούν. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς από το σπίτι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε στο Sky για να δείτε Blind Auditions από το The Voice of Greece. Και βέβαια, καλησπέρα στην ορχήστρα μας, το Θοδωρή Ντάρμα και στην μπάντα του. Αλλά τα πιο ωραία τα έχω για σας φυλαγμένα. Κυρίες και κύριοι, οι coaches του Voice. Ο Πάνος Μουζουράκης. Πιο δυνατά θέλει, θέλει κι άλλο, ναι, ναι, ναι. Ο Χρήστος Μάστορας. Θα σας πάρω τώρα με την σειρά που κάθεστε. Η Έλενα Παπαρίζου. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καλώς ήρθατε κι απόψε. Πάνω, ξέρεις τι σκεφτόμουν, όση ώρα έκανε αυτή τη διαδρομή που καταχειροκροτήθηκε. Ότι εσύ είσαι ο... πρωταθλητής, αυτός ο οποίος έχει τον τίτλο, δηλαδή, έτσι δεν είναι? Είμαστε πια πρωταθλητές. Σου πήρε 7 χρόνια βέβαια, αλλά εσύ είσαι ο κάτοχος του τίτλου. Ναι! Ίστηκε. Ναι. Για 6 χρόνια πίστευα ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Τα 7 άλλαξα άποψη. Τα 7 σιγουρεύτηκα. Δεν σου πέρασε ποτέ ότι μπορεί να είναι στημένο ο 7ος χρόνος επειδή είχες χάσει τις 6 πρώτες χρονιές. Εντάξει τώρα. Καλό είναι, θα περάσει και καμία σκέψη. Αφού είσαι κάτοχος του τίτλου και θες να τον κρατήσεις, ποιο φοβάσαι από τους άλλους 3 περισσότερο? Ποιος νομίζει ότι μπορεί να στον αρπάξει τον τίτλο? Όπως είπε και πολύ σοφά, δεν θυμάμαι ποιος, αλλά το έπαιξε σε μια ταινία του Γκάι Ρίτσι. Ο μεγαλύτερος εχθρός σου κρύβεται εκεί που ποτέ δεν θα σκεφτείς να ψάξεις. Είναι μέσα σου. Μπορεί από μια λάθος διεκδίκηση, έναν υπερβολικό συναισθηματισμό, ένα... μια λάθος ρήμα, μια λάθος προσέγγιση, να χάσω εκείνη τη φωνή που θα με καταστήσει για δεύτερη φορά νίκητη σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Χρήστο, πώς τα ακούσεις όλα αυτά? Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Πάνο, που ήδη έχει αρχίσει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της ήττας του. Μέα κούλπα. Και να φοβάται. Να φοβάται τον εαυτό του, γιατί μάλλον θα χάσει όντως καλά τα λες πάνω μου. Έχει έρθει ο νέος νικητής στο Voice και τον έχεις δίπλα σου. Ο κολλητός σου φίλος, ο Χρήστος ο Μάστορας. Ο νέος νικητής του Voice μπορεί να είναι κάποιος άλλος νέος του Voice. Αμέ. Σωστό. Γι' αυτό μη φοβάστε να τρέμετε. Α, κατάλαβες. Έπρεπε να το δεις, στείλεστε. Ήρθες και να το κερδίσεις, Γιώργο. Ναι, σαφώς, σαφώς, ναι. Σαφώς, γιατί πιστεύω ότι εδώ, πέραν της μουσικής, θα μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα στα παιδιά, τα οποία να τους να ακολουθήσουν μετά, μετά από τα πορεία τους, δηλαδή. Έλενα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το έχεις ξαναπεί βέβαια, αλλά ποιο είναι το συνέστημα όταν ακούσει ένα παιδί να τραγουδάει δικό σου τραγούδι? Κοίτα, αγχώνεσαι? Αγχώνομαι πάντα πάρα πολύ. Όχι ότι περιμένω κάτι περισσότερο ή κάτι. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ για να γυρίσω σε δικό μου κομμάτι, γιατί κατά κάποιο τρόπο συνδέομαι άμεσα, επειδή είναι και προσωπικό μου τραγούδι και θεωρώ ότι δεν είμαι κατάλληλη coach για να το κρίνω εκείνη τη στιγμή. Βέβαια μπορεί να τύχει, να μας συμβεί. Εγώ πάντα αυτό το πράγμα που, ας πούμε, όταν ένας καλλιτέχνης έχει ανέβει πάνω στη σκηνή του The Voice, να μην έχει πατήσει ακριβώς το τραγούδι όπως πρέπει, να θεωρώ αυτό το ίδιο πράγμα πολύ από την πρώτη χρονιά, πριν από 7 χρόνια, ότι πολύ σημαντικό είναι να ξεχωρίζει η χρειά.
Δηλαδή η χρειά, πώς λέμε. Το α, πιο σημαντικό. Ναι, δηλαδή ακούω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένα τραγούδι του Μαζονάκη στο ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να βγάλω και να ψάξω ποιο είναι το τραγούδι. Καταλαβαίνω ότι είναι Μαζό. Και τελειώνει η υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι είναι ο Μουζουράκης. Καταλαβαίνω κατευθείαν ότι είναι ο Μάστορα. Το μέσα μου ρώτα. Σίγουρα εμένα δεν καταλαβαίνει ποτέ. Τι πες. Σίγουρα εμένα δεν καταλαβαίνει ποτέ. Όχι, εγώ πάντα σε έχω καταλάβει. Αυτό τώρα ποιο είναι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα ραδιόφωνα. Θέλω να πω για μένα αυτό πολλές φορές. Συγγνώμη. Έλεγα κάτι δικό μου. Το πάντα κάτι δικό σου λε. Καταγγέλει ο Πάνος Μουζουράκης. Πρέπει να έχει hit. Πώς λέμε, the greatest hits, the voice is a hit. Είναι το μεγάλο παιχνίδι, πιστεύω εγώ αυτό που λέει η Έλενα. Δηλαδή, οτιδήποτε είσαι βγαίνει πάνω στη φωνή. Αυτό σημαίνει χρειά, λοιπόν. Έτσι. Τα ακούσατε λοιπόν εσείς στο σπίτι αυτά που λένε οι coach. Μάθατε τα μυστικά τους, μάθατε πάνω κάτω τι ψάχνουν. Οπότε, αν πιστεύετε ότι το έχετε, ελάτε εδώ να μάθουμε κι εμείς το δικό σας μυστικό. Μπορεί να κρύβετε μια υπέροχη φωνή. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή στο thevoiceofgreece.skytv.gr. Και αν ντρέπεστε να δηλώσετε εσείς συμμετοχή, μπορεί να δηλώσει κάποιος φίλος σας κρυφά από εσάς και θα σας πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Λοιπόν, ο νικητής κερδίζει, όπως ξέρετε πολύ καλά, ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο από την Minus EMI Universal. Τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της Ελλάδος και δεν κερδίζει μόνο αυτό. Θα βάλω μια άνω τελεία εδώ, τα περισσότερα δώρα θα τα μάθετε στην πορεία. Λοιπόν, πάω στο Family. Γυρνάτε τις καρέκλες σας και έρχονται σιγά σιγά ένας μετά τον άλλον υπέροχα ταλαντούχα παιδιά για να σας εντυπωσιάσουμε. Καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους εκεί πίσω. Τα λέμε από το Family και από τη σκηνή.